Σε είδα κάποιο βράδυ να τραγουδάς. Γιατί δες παντού γύρω με κοβολάς. Ήταν το τώρα, το πριν, το μετά, το γιατί. Όλα ενώθηκαν απλά σε μια καπίνη γραμμή. Με είδες κάποιο βράδυ να τραγουδώ. Έλειπα αυτό το κομμάτι που δεν είχα καιρό. Μπορεί να σου σκάσα και να χαμογελώ. Μα δεν σε πρόσεξα ποτέ μες στο κοινό. Ελένη Σοφοκλή, το μάστορ. Ζω με μουσική για τη μουσική από τη μουσική. Γιατί άμα μπει στο ταξίδι της μουσικής, τότε δεν έχει επιστροφή. Δεν πρόκειται να με πεθαρθεί. Μέσα σου βρίσκομαι. Από χρόνος πως τρελάθηκε. Δεν κάνεις να συγκολγωθάς. Από παράξενος πως χάθηκε. Με τη μουσική ασχολούμαι περίπου 4 χρόνια. Διότι άμα μάθεις να ανοίγεις το μέσα προς τα έξω, μετά δεν έχει σταματημό, είναι ένας δρόμος μαγικός και όσο πιο πολύ χάνεσαι μες στο μαγικό του παραμύθιου, τόσο πιο πολλά παραμύθια συμβαίνουν. Οπότε κουβαλάς το τόξο σου και στέλνεις βέλη αγάπης. Προχθές αργά στο πάτο ναυάγιο βρέθηκα να ταπεινώ με έναν άγιο. Καθότανε στο πίθανο σκαμπό. Τέλος πλήρωσε και το λογαριασμό. Πώς σας λένε? Ευαγγέλης. Εσένα, Εμμανουήλ. Παίζετε καιρό μουσική? Ναι, ναι. 2-3 μέρες. Μας αρέσει και τα αγαπάμε. Στη γειτονιά σας παίζετε και άλλο? Στη γειτονιά μας, πέρα εκεί που σου είπα, στη Μαρίνα. Ωραία. Εδώ, στη Λαλόνια, των Απάρχων. Τι σημαίνει για εσάς η μουσική? Τι σημαίνει? Ναι, δηλαδή κέφι, διασκέδαση. Ναι, όλα αυτά. Παίζεις κάποιο άλλο μουσικό όργανο εκτός από το μπουζούκι? Ναι, όχι, όχι, αυτό μόνο, μόνο με αυτά ασχολιάμαι. Κάποιο τραγούδι που σας αρέσει να τραγουδάτε επειδή το έχετε συνδέσει με κάποιο πρόσωπο? Όχι. Για διασκέδαση. Ναι. Πώς το λες? Για διασκέδαση. Όχι. Για χαρά. Ναι, ναι. Όχι. Γιατί? Απλώς το θέλουμε, πάμε για δουλίτσα, γιατί τώρα αυτά που έχουν γίνει δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και κάνουμε αυτό. Σας αρέσει όμως, το αγαπάτε? Ναι, το αγαπάς δηλαδή. Ναι. Ποιο τραγούδι σου αρέσει να τραγουδάς περισσότερο? Τη Βιτάλης, να χειμωνιάτικα πρωί. Σου θυμίζει κάτι αυτό? Ναι, όχι, αλλά μ' αρέσει. Δεν σου θυμίζει κάποιο πρόσωπο, ας πούμε? Ναι, όχι. Κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε, ας πούμε, σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα? Θέλεις εσύ να πεις κάτι? Για το Σαμαρά τώρα μου λέτε εσείς. Όχι, ρε. Κάτι αισιόδοξο να πεις για τη ζωή, ας πούμε, κάτι όμως. Τι να πω. Πώς είναι εκεί που έχει διεφάνει? Την Κορίνα. Το παιδί από εδώ, εκεί από εκεί ο... Είναι ερωτοκειμένος με τη μια κοπέλα. Λένε Κορίνα. Τέλος πάντων, το όνομα που είπε. Σου εύχομαι να τα βρεις με την Κορίνα. Και ποιο τραγούδι το αφιερώνετε? Ένα καλοκαίρι. Θα μας το παίξεις? Αλλά μόνο λόγω υπάρχει στο τέλος, το τραγούδι αυτό. Δεν έχουμε αεροφωνία, Ένα καλοκαίρι έπεφτε ένα αστέρι που μας ήταν μαζί στην ακρογιαλιά, όλο καρδιά και φιλιά. Thank you.
καιρός, αλλά το είχα αφήσει. Πώς σ' άρεσε να μάθω μουσική? Έπαιζε ο πατέρας μου. Αυτός σας έμαθε πιο μάλλον. Το αγαπημένο σας τραγούδι ποιο είναι που όταν το παίζετε σας έρχονται συναισθήματα για κάποιο πρόσωπο? Πολλά. Θέλετε να μας πείτε ένα? Να σου πω ένα. Στο μπαλκόνι. Κολάσα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Παλιά μου. Πατσιδάκης, Σοδράκης. Τώρα, τότε, όλοι οι κόσμος περπατάει, τίποτα. Το νύχτα, λίγο κόσμος ακούσει. Δέκα, το δέκα, νύχτα. Πολύ καλό. Αλλά τώρα, σήμερα, λίγο κόσμο, το λέω, ποτέ. Μπουρντέλο. Δεν ακούσει. Όλο. Μπλα, μπλα, μπλα.